Έτοιμοι για το δεύτερο στάδιο ερευνών και το πιο καθοριστικό για την τελική απόφαση διεξαγωγή γεωτρήσεων στο θαλάσσιο οικόπεδο νοτιοδυτικά τη Κρήτη είναι η κοινοπραξία Exxon Mobile Hellenic Energy. Η δεύτερη φάση θα έχει διάρκεια τρία χρόνια. Ο Διευθύνων Σύμβουλο τη Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Ιδρογων Ανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, Αριστοφάνη Στεφάτο, δήλωσε ότι η απόφαση τη κοινοπραξία έρχεται ένα χρόνο μετά την απόφαση τη Hellenic Energy να προχωρήσει και εκείνη στη δεύτερη φάση ερευνών στα οικόπεδα Ιόνιο και Μπλοκ 10. Το γεγονό ότι οι επενδυτέ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα συνεχίζουν με αδιάκοπο ρυθμό τι ερευνητικέ εργασίε του μα ικανοποιεί ιδιαίτερα. Και αυτό γιατί επιβεβαιώνει την εκτίμησή μα ότι ο ελλαδικό χώρο διαθέτει δυνητικά σημαντικά αποθέματα φυσικού αερίου που μπορούν να δώσουν όθηση στην οικονομική ανάπτυξη τη χώρα και να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια τη ευρύτερη περιοχή. Το χρονοδιάγραμμα της πρώτης φάσης έληξε χθε, με το επόμενο στάδιο ερευνών να ξεκινά επίσημα σήμερα. Η PGS ολοκλήρωσε το πρόγραμμα εργασιών με απόλυτη επιτυχία, τηρώντα παράλληλα αυστηρότατα περιβαλλοντικά μέτρα, όπω το πρωτόκολλο ήπια εκκίνηση και η ζώνη αποκλεισμού. Σύμφωνα με την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Ιδρογων Ανθράκων και Ενεργειακών Πόρων, οι επενδυτέ έχουν ήδη εκτελέσει μεγάλο μέρο των συμβατικών υποχρεώσεων και κινούνται με ρυθμού ταχύτερου από ό,τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα, τηρώντα απόλυτα τα αυστηρά μέτρα προστασία του περιβάλλοντο και τη θαλάσσια ζωή.